Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω σε λίγες διαφάνειες να εξηγήσουμε την αύξηση της τιμής του ρεύματος. Καθώς, όπως είδαμε όλοι το τελευταίο έτος, το ενεργειακό μείγμα και η ενεργειακή πολιτική δεν έχει μόνο περιβαλλοντικές διαστάσεις, αλλά και οικονομικές διαστάσεις. Και αυτό το καταλάβαμε το αποκτηστικό στο πρώτο χέρι, καθώς είδαμε όλες τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας που πληρώνουν. Αρχικά, θα πρέπει να πούμε ότι το ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό με ανελαστική ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολίτης δεν μπορεί να μειώσει την ποσότητα του ρεύματος που καταναλώνει ανάλογα με την αύξηση της τιμής, όπως ας πούμε συμβαίνει σε άλλα αγαθά πολυτελείας. Είναι ένα πρωτεύον αγαθό, είναι ένα απαραίτητο αγαθό για τη διαβίωσή του, όπως είναι για παράδειγμα και τα φάρμακα και το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, η οποιαδήποτε αύξηση της τιμής του ρεύματος δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργία και τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και μερικοί δημοσιογράφοι που μιλάνε για οικονομική ευθύνη. Μάλλον δεν θα γνωρίζουν τα ποσοστά οικονομικά. Το ρεύμα δεν είναι ένα πλαστικό αγαθό. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για οικονομική ευθύνη τη στιγμή που κάθε οικογένεια και κάθε οικονομική για να ζεσταθεί χρειάζεται υποχρεωτικά να καταναλώσει ενέργεια. Η ενεργειακή φτώχεια όμως είναι και ένας δείκτης που μετράται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκεκριμένα, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ από μεγάλες εταιρείες, στην οποία και μόνο στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση, ένας άλλος δείκτης που μετράται και είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενεργειακή φτώχεια. Τι σημαίνει η ενεργειακή φτώχεια? Σημαίνει η δυνατότητα των οικογενειών να ζεστάνουν επαρκώς την οικία τους, το σπίτι τους. Αυτό υπάρχει ένα δείκτης, ο οποίος είχε βγει, φανταστείτε, πριν από την αύξηση των τιμών των τελευταίων δύο χρόνων και δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, το 23% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, πριν τις αυξήσεις, μιλάμε τώρα, γιατί αυτά συγχύνουν πριν από τις αυξήσεις, δεν μπορούσε να ζεστάνει επαρκώς στα σπίτια του. Σίγουρα θα ξέρετε πολλούς γνωστούς και φίλους που δεν ανάβουν καν το. Δεν βάζουν καν πετρέλαιο, δεν έχουν και πριν την αύξηση τιμών και πόσο μάλλον τώρα, ή φυσικό αέριο. Αυτή λοιπόν η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την βλέπω, έχει μπει στην άκρη από την ελληνική κυβέρνηση. Καθώς έκανε περίπου ένα χρόνο να αντιδράσει σε αυτή την αύξηση και στην κερδοσκοπία των τιμών. Μόλις τώρα, πριν λίγο καιρό, ανακοίνωσε ότι θα δώσει πυροσβεστικά κάποιες επιρροτήσεις, οι οποίες μένει και να οριστικοποιηθούν και να μπουν το επόμενο διάστημα. Ας δούμε όμως τι έχει συμβεί πρακτικά στους λογαριασμούς. Αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία που αναγράφεται στο μέσο προηγούμενος λογαριασμός και δεξιά νέος λογαριασμός. Όπως θα δούμε πάνω, η βασική διαφορά είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα δούμε η κατανάλωση και στους δύο λογαριασμούς είναι παρόμοια. Στον αριστερό λογαριασμό υπάρχει μόνο μια χρέωση ανά κιλοβατόρα, ενώ στον νέο λογαριασμό, μιλάμε τώρα, ο νέος λογαριασμός τηρείται να προσαρμογεί στην εισήγαγη ανυπάροχη ενέργειας το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Και τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής? Είναι η μεταγγείληση στην ουσία του κόστους του ρεύματος που αγοράζουν στην χοντροπολική αγορά, η μεταγγείληση της αύξησης στον πολίτη. Αυτή η μεταγγείληση έγινε μονομερός, καθώς κάποιες συμβάσεις προέβλεπαν και σταθερή τιμή ρεύματος. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε προς το τέλος της παρουσίασης, καθώς είναι και το πιο βασικό, δηλαδή η πιο μεγάλη αύξηση που έχει προκύψει το τελευταίο έτος προέρχεται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εκτός από τη χρέωση που αφορά την τιμή του ρεύματος, υπάρχουν και κάποιες άλλες χρεώσεις στους λογαριασμούς, οι ονομαζόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Τις βλέπουμε και στους δύο λογαριασμούς. Έχουν να κάνουν με ένα ποσό που δίνουμε για υπηρεσίες κοινή ωφέλειας, έργους κτλ. Και είναι και ένα ποσό, είναι ο ετημεάριο λεγόμενος, που πηγαίνει υπέρ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
αναπληρώσει πρόθυμο του λογαριασμού του, να καταβάλει ένα ποσό στις εταιρείες, στο λογαριασμό του ΕΝΕΑΡ, που αυτό το ποσό πηγαίνει στις επιχειρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εδώ θα θέσω ένα ερώτημα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ένα κάτοικο στο Γάβριο, ο οποίος έχει μένει σε μια διπλοκατοικία και έχει χώρο και στην καράτσα του και στην αυλή του να βάλει κάποια φωτοβολταϊκά. Για ποιο λόγο είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτό το ποσό υπέρ του ΕΝΕΑΡ στις μεγάλες εταιρείες και να μην μαζέψει κάποια χρήματα ο ίδιος να βάλει ένα ποσοστό στο σπίτι του και ο ίδιος να επιδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εδώ δεν έγινε θέμα ανταγωνισμού. Δηλαδή, η κυβέρνηση για ποιο λόγο να επιδοτούν τους πολίτες, να επιδοτούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και να μην μπορούν οι ίδιοι να επιδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια όταν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη ιστορικά. Ειδικά στα νησιά, ειδικά σε μέρη, σε επαρχία που δεν υπάρχει, που υπάρχει αραιή δόμηση, που υπάρχει χώρο, γιατί για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά στέλνια αυτά δεν πετύχουν χώρο. Για ποιο λόγο υπάρχουν ήδη 207 αιτήσει για ανεμογεννήτριε που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του νησιού και έχουν αντισταθμιστικέ επιπτώσει και στον τουρισμό και στα διάφορα και στην οικονομία και στι δραστηριότητε των κατοίκων. Για ποιο λόγο προκρίνεται, ας πούμε, η επιδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων στους πολίτες. Θα δούμε γιατί και μια χρέωση που είναι πάλι αντίστοιχη με τη χρέωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η χρέωση για τα δίκτυα, υπέρ ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ. Να δούμε πρώτα για τον ΑΔΜΙΕ, είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ο υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις. Είπε λίγα λόγια και άλλε πριν από τη ζωή, δείξαμε και ένα χάρτη με τι διασυνδέσει. Όταν λέμε διασυνδέσει, εννοούμε ότι όπω και τα νησιά σιγά σιγά συνδέονται με το υπηρετικό σύστημα, έτσι και οι χώρε μεταξύ του συνδέονται μέσω καλωδίου, ούτω ώστε να μπορεί να μεταφερθεί ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο. Οι χώρε κεντρική Ευρώπη αυτό έχουν κάνει χρόνια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διασύνδεση με την Τουρκία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Ιταλία. Και παράλληλα, αυτέ είναι και καινούργιε διασυνδέσει. Το 2023 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα διασύνδεση με την Βουλγαρία. Εντό του 2021 ολοκληρώθηκε η σύνδεση Κρήτη Πελοποννήσου. Προγραμματίζεται αυτό το διάστημα η διασύνδεση Κρήτη Αττική, στον Κυκλάδο, στα δίκτυα όλα μέχρι μεγάλων τη Πελοποννήσου, του 11ου Αλληνού τη Ελλάδα. Αυτό που κρατάμε από αυτή τη διαφάνεια είναι ότι ενώ οι διασυνδέσεις θεωρητικά επιτυγχάνουν τη διαφοροποίηση των άπλων, τι εννοούμε διαφοροποίηση των άπλων, οι άπλων είναι στοχαστικές, εξαρτώνται από τον καιρό. Δηλαδή, μπορεί να ψάξει έναν άντρο μία μέρα και την άλλη μέρα να μην φυσάει, αλλά ψάξει την Πελοπόννησο. Αν έχει διασύνδεση, για παράδειγμα, μπορεί να διοικητεύσει ενέργεια από το ένα μέρο στο άλλο. Όμω στην πράξη, τι είναι αυτό που γίνεται, με το που γίνεται μία καινούργια διασύνδεση, παράδειγμα στην Κρήτη που έγινε τώρα, οι επενδυτές τρέχουν τα χέρια τους. Παίρνουν το χάρτη, κοιτάνε τις προγραμμές και κάνουν επίσης σε όλες τις κορφές. Λέει, έχουμε χώρο για ηλεκτρική ενέργεια. Από τη στιγμή που υπάρχει διασύνδεση, θα παράγω εδώ ενέργεια που δεν εξυπηρετεί το νησί, ούτε καν την Ελλάδα. Αλλά είναι η ενέργεια η οποία θα εξάγεται. Γιατί, γιατί αυτό που συμβαίνει με τη ΣΑΒΕ, είναι ότι παράγουν, είναι πολύ πιθανό λόγω τη στοχαστικότητα και καιρικά φαινόμενα, όπως και τα φωτοβολταϊκά, παράγουν ταυτόχρονα ενέργεια. Δηλαδή, μια μέρα μπορεί το ποσοστό των άπλων να είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό να εξαχθεί. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχουν διασυνδέσεις, οι επενδυτές θέλουν να βάλουν όλο όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες μπορούν. Δεν υπάρχει ένα όριο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν, γιατί και στην Άνθρο και σε όλα τα μέρη δεν είναι ότι αν να βάλουν κάποιες. Θέλουν να βάλουν όσο περισσότερες μπορούν, αφού υπάρχουν διασυνδέσεις, να εξάγουν την ενέργεια. Όσο εμείς αφήνουμε να βάζουμε και να καταστρέφουμε το τοπίο, τόσο θα παίρνουν χώρο, είτε σε ηχεσία, είτε και σε θαλάσσια. Βεβαίως, μια και αναφερόμαστε για χρεώσεις, όπως είδαμε στο προηγούμενο slide, το ΑΔΜΙΕ και το ΔΕΔΙΕ το πληρώνουμε στο λογαριασμό μας, μια σταθερή χρέωση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα υποχρεωτικό κομμάτι του λογαριασμού και βεβαίως έχει γίνει προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθούν και ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΕΔΙΕ. Συγκεκριμένα το 2017 βρέθηκε ένα ποσοστό 24% του ΑΔΜΙΕ σε κινέζικη εταιρεία. Ο ΔΕΔΙΕ είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΑΔΜΙΕ είπαμε ήταν μεταφορά στα καταλόγια
2022 πωλήθηκε το 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στην ΔΕΔΙΕ σε ένα Αυστραλιανό φαν. Λοιπόν, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς είναι σε τροχιά ανάπτυξης λόγω των επιπλέον διασυνδέσεων και των προγραμμάτων έξυπνων μετρητών και είναι αυτά που θα εξασφάλισαν τα μελλοντικά έσοδα της ΔΕΗ, καθώς και υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν στους έξυπνους μετρητές. Και με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων και της μεταφοράς, που αυτή δρομολογείται σταδιακά. Δηλαδή, αρχικά, όπως βλέπουμε εδώ, το 2011 ήταν και ο ΔΕΔΙΕ, και ο ΑΜΙΕ, ήταν μέρος της ΔΕΗ. Δημόσιες επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ είχε και την παραγωγή ρεύματος και την προμήθεια και τα δίκτυα. Πώς ιδιωτικοποιούν έναν τομέα, χωρίς τόσο μικρότερα κομμάτια μια εταιρεία, να είναι πιο εύκολο να απολυθούν. Έτσι γίνεται και εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων της μεταφοράς, των δικτύων της μεταφοράς, οι χρέες των πολιτών και των εταιριών για τη χρήση τους θα καθορίζονται από ιδιώτες που έχουν θέση ισχύ σε μονοπωλιακό καθεστώς. Δηλαδή, εδώ δεν ισχύει ο ανταγωνισμός που μας λένε τα λειτουργεί σε αγορά ανταγωνισμός. Μιλάμε για μια εταιρεία που να καθορίζει τις χρεώσεις στον οργανισμό μας, χωρίς κρατική παρέμβαση. Πώς θα γίνει ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πέρα από τις συνηθιζόμενες χρεώσεις. Να δούμε σχετικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογή που εξαρτάται από την χοντρική τιμή του ρεύματος. Δηλαδή, μιλήσαμε για κάποιες μικρότερες χρεώσεις, να δούμε τον κύριο λόγο αύξηση των τιμών του ρεύματος στο προηγούμενο έτος. Για να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί η αγορά, πρέπει να ξέρουμε και τα ποσοστά, το μείγμα καυσίμου της Ελλάδας και τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο. Πάμε να δούμε έναν από αυτούς τους παράγοντες με τη σειρά. Λοιπόν, αρχικά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο. Πολλές φορές αναπαράγουν επενδυτές στα social media και στα διάφορα μέσα ότι και τι θέλετε, εσείς δεν θέλετε άπλα, η άπλα θα αντικαταστήσει το λιγνίτη. Αυτό είναι ψέμα. Ο λιγνίτης έχει αντικατασταθεί το φυσικό αέριο. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία του μείγματος καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα για το 2019 και το 2020. Βλέπουμε, παράδειγμα, το 2019 είχαμε ένα ποσοστό 20% λιγνίτη, το 2020 ένα 33%, ένα 10% συγγνώμη, το να πω το καλύτερο 2020, και φυσικό αέριο είχαμε 34% και 40%. Άμα τα αφήσουμε, βλέπουμε ότι το σταθερό καύσιμο, δηλαδή είτε το λιγνίτη είτε το φυσικό αέριο, είχαν άφησμα γύρω στο 50% για τις δύο χρονιές. Αυτό γιατί το λέω. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι υποκατάσταση των σταθερών καυσίμων. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Η αμέριμνηση είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να λες για επικοινωνιακούς λόγους εσφαλμένο ότι η Ελλάδα θα πετύχει ένα 60% όταν δεν υπάρχει αποδείγμα στις ΑΠΕ. Αυτό δεν ισχύει και μπορούμε να δούμε και το ενεργειακό μείγμα στον κόσμο. Για παράδειγμα, στην Αμερική βλέπουμε εδώ τα στοιχεία. Φυσικό αέριο 38%, άνθρακα 23%, ελληνική ενέργεια 20%. ΑΠΕ 6%, ελληνικά 7,3%. Στην Κίνα, θερμική ενέργεια γύρω στο 69-70%. Στην Γερμανία, λιγνίτη για άνθρακα 19%, 9%, 12% ελληνική ενέργεια. Όλες οι χώρες έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από σταθερά καύσιμα. Όσο δεν έχουν άνθρακα, φυσικό αέριο έχουν πυρηνικά. Για παράδειγμα, η Γαλλία, ένα ποσοστό του 19-70% της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από την πυρηνική ενέργεια. Για ποιο λόγο έχει αντικατασταθεί στην Ελλάδα ο λιγνίτης με το φυσικό αέριο? Επειδή κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μία ρήτρα υποπών ρήπου. Αυτή η ρήτρα, παρότι και το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης εκπέμπουν ρήπους, το φυσικό αέριο που κυρίως μεθάνει και άμα μετρήσουμε τους ρήπους είναι περίπου η μισή αυτή που εκπέμπει το φυσικό αέριο από το λιγνίτη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παρούσα στιγμή να εισάγει ένα φόρο στις πιο βαριές βιομηχανίες, σαν να λέμε, αλλά στο λιγνίτη. Επομένως, οικονομικά ήταν ασύμφορη η παραγωγή λιγνίτη, καθώς το κόστος παραγωγής επιβάλλει και αυτός ο φόρος. Έτσι λοιπόν, σταδιακά αντικαταστάθηκε ο λιγνίτης από το φυσικό αέριο. Πράγμα το οποίο τώρα, όπως είδαμε με τα τελευταία, όπως
Γιατί μπορεί να είναι αυξημένη η τιμή του λιγνίτη, αλλά τόσο πολύ που έχει αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου, μπορεί και πάλι να πρέπει προσωρινά να εξτρέψει του λιγνίτη. Λοιπόν, τώρα, ακούμε στο δημοσίευμα ότι οφείλεται η αύξηση τη τιμή του ρεύματο στην αύξηση τη τιμή του φυσικού αερίου. Και για να δούμε αν αυτή η υπόθεση ισχύει, θα πρέπει να συμπλήρουμε τι τιμέ. Σε αυτό εδώ το διάγραμμα, με μπλε, έχουμε την αύξηση του τιμού του ρεύματο από 1η Ιουνίου του 2021, που σταδιακά ξεκίνησε η αύξηση, μέχρι και σήμερα, μέχρι και χτες. Και από κάτω έχουμε την αύξηση του τιμού του φυσικού αερίου, ενός από τους πολλούς δείκτες τους παγκόσμιους εμπορευμάτων. Βλέπουμε ότι όντως η τιμή του ρεύματο αυξήθηκε κατά 220% την εν λόγω περίοδο και η τιμή του φυσικού αερίου κατά 283%. Οπότε, όπως είδαμε, αυτό το φυσικό αέριο έχει ένα μείγμα, στο μείγμα της παραγωγής, καταλαμβάνει ένα ποσοστό περίπου 40%. Μπορούμε να πούμε ότι κατά τις 40% όντως ισχύει αυτό που λένε, ότι επηρεάζουν οι διεθνείς τιμές την αύξηση του τιμού του ρεύματος. Δηλαδή, ότι αυτή η υπόθεση ισχύει για το κομμάτι του 40% που καταλαμβάνει το φυσικό αέριο. Πάμε παρακάτω. Ένα δεύτερο λόγο αύξηση τη τιμή του ρεύματος έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση τη ενέργεια των μοναστήριων ενέργεια. Το Νοέμβριο του 2020 ξεκίνησε τη λειτουργία του μοναστήριου ενέργεια στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό το μοναστήριο ενέργεια, πολύ σύντομα μου ακούγεται. Είναι ένα μηχανισμό που αποκαθορίζει την χοντρική τιμή. Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, είναι η παραγωγή ενέργεια, δηλαδή όσοι παράγουν ενέργεια που λειτουργεί από ανενώσιμες πηγές ενέργειας, από φυσικό αέριο, από όλα τα καύσιμα. Συμμετέχουν λοιπόν η παραγωγή. Εκεί η παραγωγή ενέργεια πουλάνε την ενέργεια που παράγουν στους προμηθευτές. Ποιοι είναι οι προμηθευτές, είναι αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνα και μας λένε: αλλάξτε προμηθευτή, ελάτε σε εμάς. Λέω ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε. Ποιοι είναι λοιπόν οι προμηθευτές, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, που είναι μια ίδια εταιρεία, γιατί υπάρχουν κάποιοι όμιλοι που είναι καθοδοποιημένοι. Δηλαδή έχουν και την παραγωγή ενέργειας και έχουν και την προμήθεια ενέργειας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι μόνο προμηθευτές. Δηλαδή αγοράζουν μέσα στο χρηματιστήριο την ενέργεια και μετά την πουλάνε σε εμάς. Από τι εξαρτάται η τιμή του χρηματιστηρίου. Εξαρτάται τις τιμές των καυσίμων, όλων των καυσίμων. Από τα καιρικά φαινόμενα, από τη δυναμικότητα των άτομων, από την κατάσταση της οικονομίας, από την εποχικότητα, είναι πολύ παραγωγική η τιμή όταν εξαρτάται από το χρηματιστήριο. Οι παραπάνω παράγοντες αφορούν το διασυνδεδεμένο δίκτυο, αλλά και την παγκόσμια αγορά, καθώς όπως είδαμε και τώρα που είναι το φυσικό αέριο στο προσκήνιο, φυσικό αέριο μπορούν να πάρουν όχι μόνο μέσα στον αγωγό, αλλά και μέσα από την πλοία. Έχουν και με πλοία, το LNG, το κομμένο φυσικό αέριο. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια ενέργεια. Υπάρχει το ελληνικό, αλλά υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά. Και μέσω των διασυνδέσεων, που δεν είναι πλήρη, δεν είναι στο 100%. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή δεν έχουμε αναπλεώνεσμα σε ενέργεια στην μία μέρα, δεν μπορούμε, δεν φτάνουν τα καλώδια για να εξάγουμε το 100% αυτή τη στιγμή του πλεονάσματος. Έτσι, είναι ένα ποσοστό. Υπάρχουν και απώλειες. Όταν θα επιτευχθεί η πλήρη σύζευξη με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά όταν θα αυξηθούν οι διασυνδέσεις θεωρητικά, ο παραγωγός που λέει την παραγόμενη ενέργεια θα αφήσει το χρηματιστήριο που δίνει υψηλότερες τιμές. Δηλαδή, μπορεί να παράγεται ενέργεια, λέμε τώρα, το απέχουμε σε ένα αεολικό συνάδρο, δεν ωφελεί καν τους κατοίκους του νησιού, ούτε καν τους κατοίκους της Ελλάδας. Εξάλλου και στην Γερμανία, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ω
τους. Με την κλειδωμένη τιμή για 6 μήνες, αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα έχουν στη διάθεσή τους. Μπορούν να απευθυνθούν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για να σταθμίσουν τον κίνδυνο τους από φυσικό αέριο. Έχουν και την γνώση και την εμπειρία να το κάνουν αυτό και μπορούν να προσφέρουν και σταθερές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Ο καταναλωτής δεν είναι ανάγκη να έχει ο απλός πολίτης διδακτορικό στα οικονομικά για να πάει να κάνει τις στάθμες στα χρηματιστήρια του κόσμου. Οι εταιρείες μπορούν να το κάνουν αυτό και στην Ευρώπη το κάνουν. Εδώ τι κάνουν. Δηλαδή το 100% είναι μέσα στο χρηματιστήριο που λειτουργεί χωρίς κανόνες. Και περιμένουμε ένα χρόνο για να χρησιμοποιήσουμε τα κανόνες. Λοιπόν, τώρα, τι ρόλο παίζουν οι ΑΠΕ στην αύξηση της τιμής του ρεύματος. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε μείωση του ρεύματος, γιατί οι ΑΠΕ έχουν σαν κόστος της κατασκευής χαμηλότερο κόστος από την αυξημένη τιμή του φυσικού αερίου σήμερα. Όμως, μέχρι το 2016 οι επιδοτήσεις που έπαιρναν ήταν σταθερές για 20 χρόνια. Αυτές οι επιδοτήσεις επιδοτούμε εμείς μέσω του ΕΠΜΕΑΡ, έτσι, μέσω του στελέχους που είδαμε στην αρχή στους λογαριασμούς μας, επιδοτούνται αυτές οι εταιρείες. Οπότε κλείδωσαν οι εταιρείες ΑΠΕ, κλείδωσαν τη μέση εταιρεία και τις χρόνια. Από το 2015 μέχρι το 2045, ξέρετε τι θα κάνει. Ο πολίτης δεν ξέρει όμως τι θα πληρώσει άντρα στο ρεύμα του, έτσι. Κανένα ρίσκο οι εταιρείες. Σταθερά έσοδα. Μετά το 2016 δεν είναι πια καθορίστου οι ΑΠΕ. Απλά δεν είναι σταθερές τιμές, βάζει ένα πλαφό σε σχέση με την τιμή της αγοράς. Δεν αλλάζει πολύ. Έχουν πέσει λίγο οι επιδοτήσεις, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Κανένα ρίσκο οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όποιος έχει ένα καλό δικηγόρο και ξέρει λίγο τα πράγματα, κάνει μια αίτηση σε ένα βουνό, γιατί η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Έχει μια απόδοση της τάξης των 30%, όταν τα επιτόκια είναι κοντά στο 0,1%. Έχουν τεράστιο κίνητρο να βάλουν αναμονήτες και μετά να εξάγουν το ρεύμα ή να το πουλήσουν στο χρηματιστήριο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και να καταρρύψουμε και έναν άλλο μύθο που λέει για παράδειγμα ότι είναι οι πράσινοι επενδυτές και είναι οι επενδυτές των ανοιχτών καυσίμων. Αυτό είναι ψέμα. Σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, αν δείτε τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες που παράγουν ενέργεια, είναι παίκτες, γιατί έτσι ονομάζονται πλέον όταν το ρεύμα έχει γίνει χρηματιστηριακό αγαθό, σε όλες τις αγορές. Δηλαδή έχουν παραγωγή και μέσω σταθερών καυσίμων, φυσικού αερίου, παραγωγή και μέσω ΑΠΕ και ήδη να δω αν γίνεται η λιγνίτη στο προσκήνιο ή αν επανέλθει, θα πάνε να αγοράσουν και λιγνίτη. Δηλαδή, θέλουν να έχουν ποσοστά από όλο το μείγμα της ενέργειας, ούτως ώστε να παίζουν με τις τιμές της ενέργειας του χρηματιστήριου. Γιατί όταν ας πούμε δεν παράγουν οι ΑΠΕ, θα είναι τιμή του φυσικού αερίου, θα κερδίσουν από εκεί. Όταν παράγουν οι ΑΠΕ, δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να καρπώνονται χρήματα και να αντισταθμίζουν το ρίσκο του σε όλες τις αγορές. Οπότε δεν υπάρχουν πράσινοι και οι επενδυτές, υπάρχουν επενδυτές, γι' αυτό έχουν μπει και όλοι οι εφοπλιστές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν δει την πολύ μεγάλη απόδοση που έχουν. Υπάρχουν οι επενδυτές που έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι εκεί παίζει, τώρα εκεί είναι τα λεφτά, εκεί είναι οι μεγάλες αποδόσεις. Λοιπόν, επιδοτήσει για μεγάλες εταιρείες και όχι άπεμπτες κλίμακες, το είπαμε και στην αρχή. Τώρα λέμε θα πάρουν κάποια μέτρα. Διάβασα τώρα αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχουν αναλυθεί, δεν έχουν δημοσιευτεί λεπτομέρειες. Και φυσικά η τιμή στο χρηματιστήριο δεν αντικατοπτρίζει το κόστος της κάθε παραγωγής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ένα κόστος 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, για παράδειγμα, και να αποζημιωθεί στο χρηματιστήριο με την τιμή την ακριβότερη του φυσικού αερίου. Λένε ότι τώρα έχει κάνει πρόταση η Ελλάδα στην Κομισιόν για να διορθώσει τα κακό σκήμενα ενός χρόνου, μετά από ένα χρόνο, ούτως ώστε να πέσει η τιμή της στο χρηματιστήριο κατά περίπου 100 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή όλη αυτή τη τιμή έχει να, η άποψη της τιμής έχει να κάνει με τη φύση του χρηματιστήριου και την διαστέρωση στον αγορό. Γιατί το χρονοπούν μέσα στον πράξεών τους. Αν αύριο με τα μέτρα πέσει κατά 100-150 ευρώ ή ένα μεγαβατόρα τιμή, σημαίνει ότι όλο αυτό το καπέλο το επενδυάζεται μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, ο άλλος λόγος αύξησης της τιμής και βεβαίως και του ρίσκου που έχουν για να κάνουν τους πολίτες είναι ότι όλο το ρίσκο της ενέργειας μεταγγείλεται στους πολίτες μέσα και από τη ρήτρα ενός αγωγής. Δηλαδή, όπως είπαμε, η παραγωγή ενέργειας έχουν πρόσβαση σε εργαλεία αντιστάθμισης των τιμών.
διαφορετικός τύπος. Να προσθέσω ότι είναι και η δύσκολη σύγκριση τη γλώσσα μεταξύ των διαφορετικών εταιριών. Γιατί άμα κατεβάσουμε τα παραδείγματα τη ρήτρα, άλλο μα έρθει τη ρήτρα στη μία αγορά, άλλο σε άλλο διαιτητή. Έχει και κάποιου συντελεστέ. Αυτοί όλοι οι συντελεστέ είναι διαφορετικοί μεταξύ του. Το κατώφλι ανώτερη και μέγιστη τιμή είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί ο καταναλωτή να συγκρίνει ποια εταιρεία σου δίνει την καλύτερη προσφορά. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχει την αποκαταστολικό στην αντιστήρια ενέργεια για να μπορέσει να κάνει μια πλήση σύγκριση για τον οργανισμό του, για το βασικό κοινωνικό αγώνα του ρεύμα. Επίσης, δεν παρατηρείται στοιχεία ιστορικά του υποκείμενου δίκτυου των αγορών για σύγκριση ή αντισταταμονικό σε λογαριασμό. Τίποτα. Σου λένε ότι εξαρτάται από μια τιμή, τρέσκο, ούτε ιστορικά στοιχεία, ούτε τίποτα. Γιατί μιλάμε στοιχεία που είναι ποσά που είναι απαραίτητο να δημοσιεύονται και να έχει γνώση ο καταναλωτή. Κατατέθηκε λοιπόν συλλογική αγωγή κατά των παρόχων για την ακύρωση τη δίδα προ τα αρπαία προσαρμογή στο Ραφέντι, αυτό έγινε τον τελευταίο μήνα. Εδώ υπάρχει ένα απόσπασμα από την Ένωση Καταναλωτών και λέει ότι με τη ρήτρα να προσαρμογεί στην χρέωση προμήθεια υπολογίζεται με βάση μια πολύπλοκη και δυσνότητη μορφολογία. Απαιτεί την εκτέλεση ενδεχόμενων πνευματικών πράξεων και την εξοικειωμένη γνώση δεδομένων και όρων τη ενεργειακή αγορά. Αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό και τον έλεγχο τη οπότε των χρεώσεων από του καταναλωτέ. Περιέχει δε διάφορε δυσκολίε για τον ονομητή συντελεστέ και μεγέθη, προσδιορίζονται χωρί διαφάνεια και καθορίζονται με τρόπο που ουσιαστικά απαγορεύει την μείωση τη χρέωση, καταδικάζοντα του καταναλωτέ σε συνεχεί και υπέρυπε αυξήσει. Εξάλλου, η σύνδεση του τμήματο με ένα δίκτυο του υπόλοιπου του κινδύνου και τα παιχνίδια τη χρηματιστηριακή αγορά είναι διαφανή και καθιστά την μεταπροσαρμογή μη εύκολη και άδικη. Έχουν γίνει δύο αγωγέ που θα ακολουθήσουν κι άλλε υπόλοιπων προμηθευτών. Επίσης και η Εθνική Αρχή Ενέργειας εκ των υστέρων, αφού πέρασε το μέλλον 1,5 χρόνο, έχει υποστηρίξει το Σάββατο ότι κάνει διερεύνηση για παράδειγμα των θεωρών τεχνολογίων, γιατί υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένοι οι υπάροχοι να παρέχουν σταθερά τιμολόγια, γιατί όπως είπα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία της στάθμισης τιμών, ενώ οι πολίτες δεν έχουν ούτε τη γνώση του, την εξειδίκευση και κάποιες φορές την πρόσβαση. Κάνει διερεύνηση τη διαμόρφωση τη ρήτρα με τρόπο που να αποκλίνει από την οδηγία. Και πολλέ φορέ εμφανίζουν οι προμηθευτέ τη ρήτρα ω μια κανονική χρέωση. Αυτό τι σημαίνει αυτό. Κάποιε φορέ θα πάω στο τηλέφωνο του προμηθευτού να δω τι λένε. Και με παίρνω τηλέφωνο και μου λένε, λοιπόν, είναι τάδε η τιμή. Λέω, είναι σταθερή, όχι, είναι κυβερνόμενη. Μάλιστα. Από τι, αφού το ρωτούσα εγώ βεβαίω, έτσι λένε, έχουμε ένα κανονική, έχουμε έκπτωση 20%. Ωραία. Σε τι έχει έκπτωση. Πόσο καιρό έχετε έκπτωση. Λέει, έχουμε έκπτωση του πρώτου 6 μήνες. Ωραία, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, εγώ το ρώτησα έτσι, δεν το κάνω μόνο του. Υπάρχει κάποια ρήτρα να προσαρμογήσουν. Μα ναι, καλέ, αυτή υπάρχει σε όλου του παρόχου. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι εμφανίζουν και ρήτρα ως μια διαφορετική χρέωση. Δηλαδή, ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν όλοι. Δεν έχει να κάνει στο δέντρο να προσφέρει μια καλύτερη τιμή, όλοι δεν θα την συμπεριλάβει. Έτσι τα εμφανίζουν. Λοιπόν, οπότε τώρα είμαστε σε ένα σημείο πολύ σημαντικό, γιατί έχει, όπως είπαμε, όπως είναι το μονοδισμό, είναι στο επίκεντρο αυτή η άφηξη των τιμών, παίζει και ένα πολιτικό παιχνίδι γύρω από αυτό. Αναμένουμε να δούμε τι θα δημοσιευτεί τελικά για την ρήτρα να προσαρμογεί, γιατί ναι, μεν λένε ότι θα την καταργήσουν, αλλά τώρα διάβασα ότι λένε. Δεν θα την καταργήσουν ακριβώς την έννοια τη ρήτρα, θα την ενσωματώσουν. Γιατί ο χρέο θα έχουμε μία, θα αλλάξει την επενόμενη χρέωση, αλλά θα βάλουν και ένα πλαφόν στην Αμερική. Που όμως θα προσπαθήσουν να μην είναι και ένα τέτοιο πλαφόν. Δηλαδή κάποια πράγματα που να δούμε τις λεπτομέρειες. Το ζητούμενο είναι ότι για να βάλουμε ένα πλαφόν, η κυβέρνηση αργεί ένα χρόνο. Αντί να συμβουλευτεί τις ενώσεις καταναλωτών και πολιτών, κάνει μια βούληση με τις επιχειρήσεις. Συγγνώμη, παιδιά, που σε μια αγορά που κάνει τη χειραγώγηση και η γεωσκοπία, με συγχωρείτε που δεν θα άφησε την ελεύθερη αγορά να λειτουργήσει. Δηλαδή απολογείται κιόλα. Ναι, αυτά. Καλό μέρος, ευχαριστώ.